Και τώρα γκολ. Και μάλιστα υπέροχα από το Champions League, καθώς η πρώτη αγωνιστική των ομίλων ήταν πλουσιότατη. Ας δούμε σε περιγραφή του Γιώργου Θανεαλάκη τα γκολ που επιτέθηκαν στους τέσσερις πρώτους ομίλους. Στον πρώτο όμιλο, η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ρεάλ ξεκίνησε την προσπάθειά της για το ένατο τρόπιο από το Ζωζέ Αλβαλάντε στη Λισαβόνα απέναντι στη Sporting και βρέθηκε να χάνει στο 39 από το γκολ του Σαπίντο με την καρφωτή κεφαλιά. Μάλιστα, τρία λεπτά αργότερα, με ένα απευθείας λήπμα φάουλ του Βραζιλιάνου του Αντρέ Κρούζ, η Ρεάλ βρέθηκε πίσω στο σκορ από τη Sporting με 2-0. Ωστόσο, η ομάδα του Βισέντε Ντελ Μπόσκε δεν το βάλε κάτω. Φοβερή βολίδα από τον Ρομπέρτο Κάρλος, φάουλ έξω από την περιοχή. Ο Σμάιχελ δεν μπόρεσε να αντιδράσει. 2-1. Και από την προσπάθεια του Φίγκο στο 76, ο Ραούλ θα κάνει ένα σουτ, θα βάλει το πόδι του. Ο Ρουίς Ζόρς. Στα παιχνίδια σημειώθηκαν 16 γκολ. Ενώ στη Λακορούνια έγινε μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές σκορ στην ιστορία του θεσμού. Στο Γκράτσι, η Βαλένθια ήταν σαρωτική. Η κεφαλιά του Αγιάλα στο πρώτο ημίχρονο 0-1 κόντρα στην Στουρμ. Το 0-2 από τον Κάριου, τον υψηλόσωμο Σέντερφορ, τον Νορβηγό. Με τα πόδια όμως παίζοντας χαμηλά. Ο Μενδιέτα, μεγάλη μέρα. Η πάσα στον Κίλι Γκονσάλες το 0-3. Κάνει περίπατο η Βαλένθια, όπου νωρίτερα δεν τη μέτρησε σωστά και ένα γκολ offside. Κεφαλιά του Αλόνσο του Ρουγουανού στο 88 το 0-4. Μπήκε αλλαγή ο Ντιέγο Αλόνσο. Ο οποίος πέτυχε ένα ακόμη γκολ στο 90-05. Πολύ μεγάλη νίκη της Βαλένθια που τη φέρνει πολύ κοντά στην πρώτη θέση στον όμιλο. Και στο Αλίσα Μιγέν, στην κολλασμένη έδρα της Γαλατά Σαράι, ο Χάτζη ανοίγει το σκορ. Ο Ρουμάνος κόντρα στη Μίλαν. 1-0 για την τουρκική ομάδα Γαλατά Σαράι.